Αρχικά όπω σου είπα, ε, μπαίνοντα σήμερα εδώ, σου λέω, Βλέπω στο πρόσωπό σου τη λάμπη. Και το είδα και το Σάββατο στο Just. Πραγματικά είμαι πολύ καλύτερα. Ε, νιώθω όμορφα. Κάνω την επανεκκίνησή μου όπω. Ε, και είπε και, και το πει. Σάββατο, εννοείται. Ναι. Και είπε και το Σάββατο ότι βγήκε οριστικά το διαζύγιο. Και θέλω να μου πει, πώ ένιωσε την στιγμή που έβαζε την υπογραφή. Εντάξει, οι στιγμέ αυτέ είναι ναι. δύσκολε. Ε, όμως όταν ε, έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα ε, και έχουν γίνει και κάποιες διεργασίες μέσα σου, αποδέχεσαι μία νέα κατάσταση. Εντάξει, προχωράμε. Η ζωή συνεχίζεται και προχωράει. νέου στόχους, νέα ξεκινήματα. Ξέρει τι, έγιναν όλα πολύ γρήγορα και μάλιστα πριν από λίγο καιρό. Διαβάζαμε και για κάποια σενάρια επανασύνδεση με τον Γιώργο. Κάτι τέτοιο ε, ισχύει, ή ήταν απλά κάποιε φήμε. Εντάξει, Μωρέ, ξέρει τώρα, πάντοτε η φημολογία υπάρχει. Το θέμα είναι ότι έχουμε πολύ καλή σχέση ε, μεταξύ μα. Έχουμε πλέον αποκαταστήσει και την επικοινωνία και για χάρη του παιδιού. Ε, είμαστε καλά. Ε, μην μιλάμε γι' αυτό, αυτό είναι παρελθόν. Να πούμε τα καινούργια μα και τα ωραία μα. Θα τα πούμε και τα καινούργια, αλλά θα σου πω. Γιατί μιλάω γι' αυτό, διότι το είπε και χθε στην εκπομπή μα, ουσιαστικά. Ε, και ο Γιώργο ο ίδιο, μάλιστα, ε, αυτό που είπε που τον πετύχαμε χθε στο μαραθώνιο, αν δεν κάνω λάθο, και πάει να τρέξει. Είπε ότι την παρακολούθησα στο Just, ήταν υπέροχη, την θαύμασα και είμαστε πάρα πολύ καλά. Και επειδή θυμάμαι. Όλο αυτό το, την εποχή, την περίοδο πέρσι που είχατε χωρίσει και ήταν και δύο πολύ δύσκολα και υπήρξε ένταση, χάρηκα που το άκουσα και μάλιστα είπε θέλω να κρατήσει και το επίθετό μου. Ναι. Εντάξει, είμαστε σε μια πολύ καλή ισορροπία. Τώρα όταν με έναν άνθρωπο είσαι 35 χρόνια κοινή ζωής, έχεις μοιραστεί τα πάντα, είναι η οικογένειά σου, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει και θεωρώ ότι και ως άνθρωποι έχουμε τις αδυναμίες μας ε, και εγώ πέρασα πάρα πολύ δύσκολα γιατί ήταν ένα απάντεχο και ευνίδιο γεγονός ε, το οποίο με πείραξε πάρα πολύ. Μου στήχισε, δεν μπορούσα. Ε, και γι' αυτό και θεώρησα ότι όπως μοιράστηκα ε, με τον κόσμο εκείνες τις πολύ δύσκολες στιγμές ε, έτσι θεώρησα να μοιραστώ και τη χαρά μου που ξεκίνησα με τον Τζάστεν μια συμβολική, ένα συμβολικό ξεκίνημα γιατί μου έδωσε ο Νίκος τη δυνατότητα να στηρίξω το φιλανθρωπικό έργο που κάνω μέσα από την Ρόβλια UNESCO. Ε, οπότε αυτό το αγκαλίσε και εγώ με μεγάλη χαρά. Ήταν και η χρονική στιγμή που είχα ολοκληρώσει και τη διαδικασία του διαζυγίου. Ε, οπότε θέλω και να περάσουμε το μήνυμα, Κατερίνα, ότι η ζωή συνεχίζεται, ιδιαίτερα στις γυναίκες που έχουν διαγράψει αρκετά χρόνια ζωής με τους συζύγους τους. Και που οι συντρόφους. Και για... Οι συντρόφους. Και για κάποιους λόγους τα πράγματα δεν πάνε καλά. Τελείωσε, κορίτσια. Προχωράμε. Βάζουμε νέους νέου στόχου. Θέλω να σε πάω λίγο στο παρελθόν και θα σου πω γιατί θέλω να σε πάω εκεί. Διότι πήρε τέτοια αγάπη από τι γυναίκε. Ακόμα θυμάμαι τη στιγμή που βγήκε στο τηλέφωνο και σε μένα, που είχαμε μιλήσει και προσωπικά και στην εκπομπή, και βγήκε με απόλυτη αξιοπρέπεια και σε θαύμασα. Ξέρετε τι, παιδιά, δεν είναι κακό να λυγίζει μια πολύ δυνατή γυναίκα και να λέω ότι εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω να έχω χάσει τα πάντα. Έχω χάσει τον άνθρωπο μου 35 χρόνια. Εκεί, ξέρετε πόσε γυναίκε ε, πήραν το πλευ... στάχτηκαν μαζί με τη Μαρίνα και τη είπαν Είμαστε μαζί, χωρί να σημαίνει καταρντικό για τον Γιώργο. Σε κατανοούμε. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι εκείνη την περίοδο πόνε πολύ, γιατί δεν ήταν και μια δική σου απόφαση, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι δεν ήταν δική μου απόφαση. Πόνεσα πάρα πολύ. Ε, επειδή είμαι αληθινό άνθρωπο και αυθεντικό και με γνωρίζει και αυτό. Και έχει ε, και τεράστιο ήθο, Μαρίνα μου. Το, 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 το μοιράστηκα. Από εκεί και πέρα όμω. Ε, ε, αυτό ήταν ένα κύμα γυναικών το οποίο με αγκάλιασε. Μου γράφουν μέχρι σήμερα που παίρνουν αντίστοιχε καταστάσεις και αυτό δεν έχει να κάνει με το να προσωποποιούμε ε, τον σύζυγο είναι ο τάδε, ο τάδε, ο Για κάποιους λόγους οι δρόμοι χωρίζουν. Ναι. Όμως το πλήγμα για μια γυναίκα η οποία... Ε, είναι δίπλα στον σύντροφό τη, δίπλα στον άντρα τη, ε, κάνει παιδιά, κάνει πίσω ε, σε κάποιε άλλε προτεραιότητε ε, και επιλογές επαγγελματικέ για να μεγαλώσει τα παιδιά τη, ε, για να είναι εκεί δίπλα για να στηρίξει τον σύντροφό τη και ξαφνικά ε, φτάνει σε μία χρονική στιγμή που δεν θα πω τόσο χρονών για να μην με παρεξηγήσουν ότι θεωρώ ότι η γυναίκα. ηλικία σου τη λες, ή ε, Εγώ είμαι 53 ετών, Α, τη, τη, λέω δεν πιστεύω. έχω θέμα, είμαι ακομπλεξάριστη και μάλιστα λέω, θα, λέω 53 και θα λένε αυτή είναι 60 και το κρύβει. Όχι είναι... εγώ ο γεγονό είσαι πιο μικρή. Ε, εμένα το θέμα τη ηλικία ε, δεν είναι. Δεν... είναι κάτι το οποίο δεν με αγγίζει αρνητικά. Θεωρώ ότι μεγαλώνουμε όμορφα αρκεί να είμαστε καλά μέσα μα. θέλω να πω λοιπόν ότι μια γυναίκα η οποία έχει κάνει κάποιε εντό εισαγωγικών θυσίε, υποχωρήσει, πάρα πολλέ. Ε, και μετά φτάνει Άλλη. στα. Ακόμα και στην επαγγελματική σου ε, πορεία. Ναι. Δεν είχε πολιτευτεί, αν δεν κάνω λάθο. Εντάξει, και, το λάξε, και ναι. εγώ είχα μια, στα κοινά μια Βέβαια, πορεία ναι, ναι, πολιτική ναι. στην τοπική αυτοδιοίκηση που τη θυσίασα. Και στην Για να στηρίξω τον άντρα μου και στην Πέφκη, στο μαρούση μετά. Λοιπόν, μετά νιώθει ένα άδειασμα. Και αυτό που βίωσα εγώ, το βίωσαν και πάρα πολλέ άλλε γυναίκε. Δηλαδή, να σε ρωτήσω, εκείνη η περίοδο. Γιατί μπορεί να μα παρακολουθούν πολλέ γυναίκε που να βιώνουν μια τέτοια δύσκολη στιγμή. Πώ το αντιμετώπισε, τι σημαίνει, κλείνει τον εαυτό σου, κλέ, πρέπει να δείξει δυνατή, βγαίνει με τι φίλε σου. Τι γίνεται ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τον εαυτό σου και πώ αντέδρασε εσύ. Κοίταξε, ε, εκεί, χάνεται το έδαφο κάτω από τα πόδια Εγώ αυτό που ένιωσα είναι σαν να έπεσα από ουρανοξύστη και προσγειώθηκα. Ε, είναι απίστευτο. Ε, πρέπει να στηρίξει το παιδί σου καταρχά να μην σε βλέπει στενοχωρημένη, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο όταν γίνονται τέτοιε ανατροπέ να βιώνει και το παιδί τη μητέρα του να κλαίει. Βέβαια, δεν ξέρω αν το κατάφερα πολύ αυτό, γιατί πράγματι ήμουν πάρα πολύ άσχημα. Εννοείται δεν μπορούσα ούτε να βγω, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, δεν μπορούσα να, έχει, έχει δεν μπορούσα να δουλέψω. Μέχρι. Μετά έτυχε και το πρόβλημα τη υγεία μου με την καρδιακή ανεπάρκεια και όλα αυτά. Ε, πολύ δύσκολα, θέλω να τα ξεχάσω. Η φίλη σου, η μαμά τη Ειρήνη, αν δεν κάνω λάθο, τη μαθήτριά μα, δεν ήταν. Ναι. Τι ναι. το όνομά τη. Ε, ε, τη Σεύγενη που ήμασταν στο. Ναι, ναι, ναι. Ε, ε, ε ήταν δίπλα σου. Ε, ήταν δίπλα, σου. Ε, δίπλα μου. Ξέρετε, Καταρίνα, είναι πολύ μεγάλο σχολείο μια τέτοια κρίση. Ε, οικογενειακοί φίλοι και άνθρωποι ε, που είχαμε μοιραστεί ιδιαίτερε στιγμέ. Στήριξαν ίσω την άλλη πλευρά που ήταν ε, στιγμή. Στιγμή. Ετών, εξαφανίστηκαν. Γιατί ξέρει, ο ισχυρό. Δεν είναι η γυναίκα έτσι στην ανδροκρατούμενη κοινωνία. Και όταν ε, ο σύζυγος είναι ο περιφερειάρχη, καταλαβαίνει. Ή ο σύζυγο μπορεί να είναι κάτι ή, άλλο. ή είναι, ναι. εν πάση περιπτώσει ο τάδε, η γυναίκα είναι ο συζυγος μπορει να ειναι κατι κρίκο. Άρα ουσιαστικά οι φίλοι που ήσταν 35 χρόνια. Κάποιοι εξαφανίστηκαν, Επίσης. οπότε κάναμε ένα πολύ ωραίο απολογισμό και μια καθάριση. Και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαμε δεθεί, δεθήκαμε πάρα πολύ και με στήριξαν. Ε, Δέχτηκε έτσι ψυχολογική βοήθεια, πήγε σε κάποιο ψυχολόγο να μιλήσει, σε κάποιον ε, άνθρωπο ε, για να βοηθήσει. Διάβαζα πολύ ναι. εκείνη την περίοδο και συζητούσα πάρα πολύ με αγαπημένα μου πρόσωπα. Είναι ξαδέλφοι μου, είναι κάποια κοπέλε που κάνουμε. Πολύ παρέα και μιλούσα πάρα πολύ. Αυτό με βοήθησε σημαντικά. Ξέρει τι θέλω να Επειδή μα παρακολουθούν πολλέ γυναίκε, μπορεί να βιώνουν μια δύσκολη φάση τη ζωή του. Το βλέπω και από μένα. Ε, Λε ότι ε, πολλέ φορέ σε μια δύσκολη στιγμή σου λένε: Βεσί Κατερίνα, βεσί Μάρινα, εσύ που είσαι τόσο δυναμικό άνθρωπο, εσύ που είσαι ε, ε, μορφωμένη, εσύ που είσαι ανεξάρτητη, πέφτει τα πατώματα για έναν άντρα, παραδείγματο χάρη. Και λέω ότι αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με τη μόρφωση, ούτε με την οικονομική κατάσταση, ούτε με το πόσο πετυχημένο είσαι. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να νιώθει. 0. Κοίταξε, δεν είναι μόνο ότι πέφτει στα πατώματα για έναν άντρα. Ε, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα και πολλέ άλλε γυναίκε. Ε, είναι ματέωση μια ζωή. Γιατί τα όνειρα είναι μια ολόκληρη ζωή. Γιατί ε, είσαι συνοδοιπόρο σε εκείνου στόχου. όλου ε, Νιώθει ότι είναι πένθος. η απώλεια ενό δικού σου ανθρώπου. Και χειρότερο από το πένθος. Γιατί στο πένθος, ο άλλο δεν απομυθοποιείται, ε, φεύγει από τη ζωή ε, και σου μένει και η καλή ανάμνηση. Όταν αντιμετωπίζει το άδειασμα ε, ανθρώπου που τον έχει πιστέψει πάρα πολύ. Ε, Ισοπεδώνε. Όμω, για να ξεφύγουμε από αυτό, για να δώσουμε το θετικό μήνυμα, ε, η αγάπη μπορεί να υπάρχει σε ένα ζευγάρι, ακόμα right. και αν δεν είναι σύζυγη και αν δεν είναι σύντροφοι. Ε, αρκεί να φιλοσοφήσουμε τα πράγματα, να αγαπήσουμε παιδιά το τον εαυτό μα. Δηλαδή, γιατί όχι ο σύντροφο, ο, ο οποίο έκανε τη δική του επιλογή, δικαίωμά του είναι, είναι ελεύθερο να το κάνει. Το θέμα είναι βέβαια και πώ το κάνει και πώς το διαχειρίζεται. Είναι πολύ σημαντικό. Ε, είναι σεβαστή επιλογή, αλλά πρέπει να αγαπήσουμε κατερίνα τον εαυτό μας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και αν ο σύζυγός, ο κύριος Πατούλης, στον οποίο τρέφω και τεράστιο σεβασμό, γιατί μια ζωή σας θυμάμαι μαζί σας Και νομικά, αδυναμία, το ξέρω. Και είναι ένας κύριος πραγματικά. Αν σου έλεγε ότι Μαρίνα μου, θέλω να τα αφήσουμε όλα πίσω και να ξυναίμαστε μαζί, τι θα έλεγες τώρα. Ε, όλα πίσω τα αφήνουμε, αλλά τώρα τελειώσαμε. Δηλαδή, κοίταξε, εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ. Όταν έβγαινα και έλεγα στα κανάλια ε, ότι είναι ο άντρα τη ζωή μου, αυτό το πίστευα. Και, ναι, ε, ναι, και ναι. ακόμα ε, θα είναι ο άνθρωπό μου. Το έχω πει ναι, καταρχήν. Να... Και, και, και το νιώθω. Και πέρα από το παιδί που μα δένει και είναι ο συνδετικό κρίκο, ε, είναι μια ολόκληρη ζωή. Θα τον αγαπώ και θα θέλω τα καλύτερα για αυτόν. Ε, Όμω, από τη στιγμή που πέρασα κι εγώ όλο αυτό τον πόνο, που ε, πραγματικά ούτε στον εχθρό μου. Το ξέρω. Ε, θα είμαι δίπλα του από μακριά και, και ως εκεί. Ε, στην προσωπική σου ζωή ε, έχεις προχωρήσει καθόλου αν επιτρέπετε. Ε, τι να προχωρήσω, δεν Όχι. έχω προλάβει. Από εδώ και προς το έξι θα ξεκινήσω. Είσαι, είσαι, μια πολύ ωραία γυναίκα, δυναμική. Εγώ ξέρω ότι είσαι και πολύ συντροφική, πολύ περιπητική με τους συντροφούς. Το παιδί σας σιγά σιγά ελικιώνεται, οπότε ναι. ε, σε μια νέα σχέση θα ήσουν ανοιχτή. Ε, προς το παρόν, ε, έχω ένα κύκλο φίλων που περνάμε όμορφα, ε, και με γεμίζει. Ε, εντάξει, δεν ήμουν σε ετοιμότητα για να δω κάτι άλλο και θεωρώ ότι θα είναι και πάρα πολύ δύσκολο για μένα ε, μετά από τόσα χρόνια mm. ε, που είμαι έναν άνθρωπο να μπω σε μια διάδοχη κατάσταση. Ε, όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι καλά. Ε, με γεμίζει πολύ αυτό που κάνω μέσα από τον όμιλο UNESCO, το φιλανθρωπικό Συστά. και το εκπαιδευτικό κομμάτι. Ε, τώρα βγήκε και το κομμάτι είδες του Just Συνή το υπέροχη. οποίο μου δίνει και χαρά ε, και... Η αίσθηση ότι βοηθάω τον όμιλο, βοηθάω τα παιδιά, ε, αυτό μου δίνει και την προοπτική. Ε, οπότε νιώθω πολύ όμορφα. Τώρα, κάτι άλλο μπορεί να έρθει. Βέβαια, οι σχέσει είναι πάρα πολύ δύσκολε. Ο Γιώργο έχει προχωρήσει τη ζωή του, υπάρχει, σου, σου έχει μιλήσει για κάτι. Δεν έχουμε μιλήσει ναι. για κάτι τέτοιο. Θεωρώ Α, ότι και εκείνο. Αν μάθει ότι έχει κάποια καινούργια σχέση, θα σε ενοχλήσει, Όχι. Όχι, ε, ε, όχι. όχι Δεν δε, δε θα με ενοχλήσει με την έννοια ότι θέλω να είναι καλά. Εγώ πέρασα το πένθος μου. Ε, αρκεί να είναι καλά και να κάνει τι επιλογέ του, εγώ θα χαρώ. Είτε έχει καινούργια σχέση είτε προχωρήσει πολιτικά. Δηλαδή, ε, νιώθω τόσο καλά μέσα μου που yeah. πραγματικά του εύχομαι τα καλύτερα. Πάντω, θέλω να δούμε μαζί, αν δεν σε πειράζει, αυτά που είπε χθε για σένα. Γιατί ήταν πολύ θετικά. Για να δούμε τι είπε για την εμφάνισή τη στον Τζάζε του Οφά. Παρακαλώ. Κύριε Πατούλη, το Σάββατο ανα... μάθαμε και επίσημα ότι οριστοκοπήθηκε το διαζύγιο σα. Είναι αλήθεια ότι. Μια ζωή η οποία ήταν 35 ετών, έκλεισε ένας κύκλος, όμως είμαστε κοντά και η Μαρίνα και εγώ για το παιδί μας, για τη ζωή μας και προφανώς πάμε αλλού, πάμε, πάμε στα παρακάτω. Ε, δε, τι μου μου. Την είδατε στο Τζάσε του Σαββάτου. Άρα, την ακούσατε βασικά. Την είδα και τη θαύμασα. Αφού τώρα φορήσατε, θα μπορεί να χρησιμοποιείτε το πονημό σα ή θα χρησιμοποιείτε το πατρόνιμό τη. Ή δεν έχετε πρόβλημα. Θεωρώ ότι άμα το, το τιμά και είμαι σίγουρο γι' αυτό, δεν έχω κανένα θέμα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαζυγίου μου. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έκλεισε αυτό ο κύκλο πάρα πολύ καλά. Η αγαπητή θέλει γιατι εκλεισε αυτο ο κυκλο παρα πολυ καλα η αγαπη θελει δυο για να ζεσταθεί. Εξαιρετική στο τζάστε. Εξαιρετική. Εντάξει, αν λάβει υπόψη σου ότι Παρασκευή βρήκαμε το τραγούδι. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Και, ξέρω, ξέρω, και ε, Σάββατο βρήκαμε. Ε, Επίκο ήταν μια καλή παρουσία. Ε, δεν ξέρω αν είχε δει τι δηλώσει του Γιώργου τώρα, τι είδε για πρώτη φορά. Ε, όχι, όχι, τι είχα δει τι δηλώσει και πράγματι είχαμε μιλήσει και στο τηλέφωνο. Ναι. Ε, μπορεί να είμαστε πολύ καλύτερα τώρα. Ξέρει τι αυτό συμβαίνει στα ζευγάρια, ειδικά όταν έχουν και ένα παιδί. Λένε ότι πολλέ φορέ από το να δημιουργούνται τάσει με στο σπίτι και να, το παιδί να αυτό... συναχωριέται. Στο λέω και από φίλε μου που έχουν παιδάκια και να συναχωριέται. Είναι καλύτερα οι γονεί να πάρουν τι αποστάσει και να είναι ευτυχισμένο και Τα το παιδί. Τα παιδιά είναι ευτυχισμένα όταν ε, βιώνουν σε ένα περιβάλλον ασφάλεια, σταθερότητα και ηρεμία. Ε, και όταν βλέπουν του γονεί του να είναι καλά. Ε, ακόμα και αν είναι χώρια. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό γενικώ και για την ψυχική μα υγεία, νομίζω. Ε, απλά ξέρει τι γίνεται. Όταν κάνει όνειρα με έναν άνθρωπο και λε: Εγώ θα γεράσω με αυτόν τον άνθρωπο και θα χωρίσω ποτέ. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι είχε στο μυαλό σου με τον Γιώργο. Εντάξει, Καταρίνα μου, εμεί οι δύο, επειδή και από μαθήτρια που σε είχαξε, είμαστε ρο, πολύ ρομαντικέ. Ε και πολύ συναισθηματικέ, κάπω έτσι. Ξέρει γιατί σε Δεν είναι όμω η ζωή έτσι. Ξέρει οι Όταν σε θυμάμαι το σχολείο, να είμαι εγώ 15, ήμουνα 14, ήμουνα γυμνάσιο, ήμουνα ηλίκιο. Στο γυμνάσιο. Ε, τρίτη γυμνασίου. Τρίτη γυμνασίου. Οπότε ήμουνα 15 χρονών. Σε θυμάμαι και επειδή σε έβλεπα και στην Πεύκη, είμαι πευκιώτησα. Να είστε πάντα χέρι-χέρι με τον Γιώργο. Mm, ναι. Και ξέρει, ψηλή, εντυπωσιακή και δύο ερωτευμένοι. Και έλεγα, κοίτα ρε παιδί μου τι ωραίο ζευγάρι. Όταν έμπαινα από το σχολείο, γιατί ήταν καθηγήτρια. Ε, και έλεγα, κοίτα, αυτό είναι ζευγάρι. Ε, έλεγα ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν πρόκειται να χωρίσουν ποτέ. Και επειδή πάντα σα θυμάμαι αγκαλιασμένου, του δυο σου είχα και τώρα. τώρα μην κάνουμε μνημόσυνο. Όχι, δεν είναι μνημόσυνο, αλλά λοιπόν, σου λέω. Τώρα εγώ θα μοιραστώ. Το ιδανικό. Πώ σκεφτόμουν εγώ δύο ανθρώπου και, και ποτέ μιλά ποτέ. Λοιπόν, ε, που ήμουν ε, παιδί. Πόσο ε. ευαίσθητο κορίτσι. και εγώ χαζοραμαντική. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αν μου θέλω να πούμε. Ποια η εικόνα. Η ε, δική σου σε μένα ω καθηγήτρια. Ναι, ναι, ναι. Ό, παιδιά, ε, αυτό το οποίο δεν θα το ξεχάσω, γιατί και εγώ τότε ήμουν 22, μόλις είχα σωστά. Ε, διοριστεί στο Σέντζοζεφ. Λοιπόν, είχα και εγώ το δικό μου άγχος τη αποδοχή, ναι, 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 ναι. ξέρει. Ε, από τα παιδιά. Λοιπόν, καθώς ήμουν τελευταίο θρανείο. Ναι, δεν ξέρω να θυμάσαι. Κάναμε λοιπόν. Ε, ε, Λατινικά. Ιστορία. ιστορία, κάναμε. ιστορία ναι. Λοιπόν, κάναμε ιστορία. Κάτι γραπτά, τα οποία ήταν. Ε, κόσμημα, ε, <laughs> δενερ, του 20, ε, έκανα παράδοση του μαθήματος μαζί σου, ναι. δηλαδή αυτό, ούτε αυτό θα το ξεχάσω, ε, παράλληλα όμως και πολύ δημοφιλής στα παιδιά. Ε, δηλαδή, είχα, είχαμε καλές σχέσεις, ήταν ωραίο το κλίμα. Ναι. Ε, καλό παιδί και θα σου πω το εξής, ε, από την εμπειρία μου και στην πορεία, ε, κάποια παιδιά φαίνονται ότι έχουν άστρο. Εντάξει, Δηλα... δηλαδή, ότι δούλεψα πολύ, δεν είναι θέμα. Δούλεψε πολύ, ε, αλλά μετά κατάφερε να το αξιοποιήσει. Ευχαριστώ πάρα Γιατί πολύ. Και άλλα παιδιά μπορεί να μπήκαν στο πανεπιστήμιο. Ε, Είχε μια πολύ δυνατή προσωπικότητα και πολύ καλό παιδί. Σε ευχαριστώ για αυτό που μου λε. Πάντω, να πω και σε αυτό το σημείο, μια και το λε εσύ. Αυτό που λέγαμε και πριν, ότι πολλέ φορέ μπορεί να βλέπει μια γυναίκα και να λε: Καλά, είσαι πολύ δυναμικό άνθρωπο. Φαίνεται, έχει καταφέρει πράγματα. Σε κάποιο όμω σημείο που αφορούσε την προσωπική ζωή, να είσαι τόσο αδύναμο και ευάλωτο, που να μην μπορεί να διαχειριστεί τι καταστάσει, να τι διαχειρίζει όλε λάθο και να λε. Λοιπόν, γίνεται? πρέπει τώρα να σου κάνω μερικά μαθήματα, μόλι κλείσουμε, για την αντιμετώπιση των άσχημων. τέλο τη άσχημη ψυχολογία. Όλα ξεπερνούνται. Ναι, είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, είσαι ε, 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 φανταστική. Μακάρι να μπορούσα να σε έχω και πιο συχνά. Ε, πραγματικά σου εύχομαι καλή επιτυχία στο Jazz του Καλησπέρα, μου. Σας και ευχαριστώ. καλή επιτυχία από εδώ και πέρα. Και για μένα ήταν πολύ σημαντικά αυτά που σήμερα. Γιατί θέλω γυναίκε που έχουν πονέσει, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που ο θάνατο ε, μια μεγάλη απώλεια, είναι και ένα χωρισμό με έναν άνθρωπο που έχει δεθεί, να πάμε το μήνυμά σου και να πάμε τα πάνω του και να είναι καλά. Να είμαστε χαρούμενε και ευτυχισμένε και καλά μέσα μα. Σε ευχαριστώ και εγώ, πάρα Πατρήνα πολύ. Μου. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια πολλά, ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημισούλες και σε λίγα λεπτά ξανά είμαστε. Μαζί σας περισσότερη Μαρίνα το Σάββατο στην Τζάζε Τούφας. Πάμε.